Ο Θήμιος τι έχει πάθει. Τι είναι, γλύφει τη Μέρκελ πάλι. Ε, όχι, δεν γλύφει τη Μέρκελ. Του αρέσουν του Κυριάκου οι επιλογές πάλι. Του αρέσουν οι όριμες γι' αυτό. Τι έγινε, γιατί τι συνέβη. Χθε σου έλεγε πάλι για Τσακελαροπούλου για το σοβαρό λόγο. Καλά, δεν θα σχολιάσω για το σοβαρό βορή. Δεν υπάρχει ακροδεξιός που να είναι σοβαρός. Νομίζω είναι μιλφάκιας. Είναι μιλφάκιας. Μάλλον έχει γίνει μιλφάκιας. Περί σοβαρότητας μάλλον δεν το κατάλαβες, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι, κατάλαβα τι εννοεί, ότι είναι σοβαρός και είναι καλύτερο να έχει ένα σοβαρό αντίπαλο. Απ' την άλλη, ο σοβαρός ακροδεξιός. Είναι λίγο αντιφατικό από μόνο του, αλλά καταλαβαίνεις τι εννοεί. Κατάλαβα τι εννοεί. Πάντως η Σακελαροπούλου είναι αξίζει δημοσιογραφικά να ασχοληθεί κάποιος μαζί της, γιατί έκανε ένα καλό που της βγάζει μια φήμη για τον Αχελό και έχει κάνει άλλα 10 κακά στο περιβάλλον. Έχει κάνει ένα καλό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχει κάνει άλλα 10 κακά από θέσεις ευθύνης, βέβαια, έτσι. Ως ρεπορτάζ. Μακάρι να ήταν το ότι είναι γυναίκα πανάκια. Αλλά είναι το μόνο όπλο που έχουν αυτοί να χρησιμοποιήσουν για να σε πείσουν ότι κάνουν κάτι καλό, δυστυχώς ακόμα και σε αυτό. Και θα συμφωνήσω με τους υπόλοιπους ελληνοφρενείς που σου ζητάνε μα την Παναγία να φέρεις τον Μπογδανάκο στην εκπομπή. Εγώ να φέρω τον Μπογδάνο στην εκπομπή, ξέρω. Ναι, παιδί μου, να φέρεις αυτόν τον Ρουφιάνο στην εκπομπή. Θα φέρω εγώ τον Μπογδάνο στην εκπομπή να έρθει σε άλλη εκπομπή, όχι στη δικιά μας. Κάτου πρόσκληση, ρε παιδί μου, κάτου πρόσκληση. Να έρθει, παιδί μου, στην προηγούμενη εκπομπή από εμάς, πρέπει να έρθει στη δικιά μας. Στη δικιά σας να έρθει. Δεν έρχεται στη δικιά μας. Στη δικιά μας, όχι, ξέχνα το. Στη δικιά σας. Αν έρθει, δεν θα είμαι εγώ. Ο Γιάννης από Χανιά, φίλε. Αυτό το δημοσιογραφίσκο, δηλαδή που ακόμα τον επιρρώνουνε. Ποιον? Αυτόν που έβγαλες και έλεγε για να μην βγαίνουν διαδηλώσεις. Εντάξει, να κάτσουμε, να πούμε να κάτσουμε στα τέσσερα, μήπως να μας βολέψει. Ναι, γιατί τι δεν καταλαβαίνεις. Στα τέσσερα, ναι, δεν είναι σαφές. Όχι, φίλε, όχι. Α, δεν είναι σαφές. Στα τέσσερα, λοιπόν. Στα τέσσερα. Θες και στα τρία, σαν σκύλος που κατουράει. Είναι το doggy style και το doggy pee style. Αν μπράβο, το doggy freestyle είναι. Πι, όχι freestyle, πι, από το κατούρνα, πι. Έβγαλε ανακοίνωση και το ΚΚΕ ναι, για τα αναδρομικά στο ριζοσπάστη. Είναι, παίρνουν από τους συνταξιούχους μέσω φορολογίας κτλ. Ένα χοντρό χαράτσι ήρθε και του πατέρα μου, εν πάση περιπτώσει. Και το λέω σε παλιό συνάδελφο, του το στέλνω μήνυμα και το διαβάζει και τι μου απαντάει. Ναι, έχει δίκιο, αλλά είσαι στο 5%. Ε, ωραία, τι να κάνω. Τι να το απαντήσει τώρα, ότι οι άντρες σπανίζουν. Δηλαδή, ό,τι μαλακία έχει έξω το κεφάλι, α πούμε, η μαλακία αυτού δεν φεύγει με τίποτα. Γι' αυτό έρθει η μαλακία, για να μείνει. Η μαλακία πάντα έρχεται για να μείνει, ποτέ δεν φεύγει. Δεν είναι σαν τους άντρες, ας πούμε, τους ανώριμους που είναι ασταθείς, η μαλακία μένει. Και τι παλεύουμε να κάνουμε τότε, φίλε. Άμα η μαλακία μένει και δεν μπορούμε να την ξεπλύνουμε με τίποτα, να φύγει μέσα από τα μυαλά, τα σκατόμυαλα αυτά που κυκλοφορούν, τι παλεύουμε να κάνουμε, να πούμε. Σε ποιο δρόμο να κατέβουμε. Στον δρόμο της φωτιάς, είναι γνωστά αυτά, τα έχουμε πει. Ε, καλά, ναι, αλλά ποιος θα ακούσει. Δηλαδή τώρα για να μιλιά πες μου, εγώ δεν πέρασα Πανελλήνιες, ξέρω που έγραψα 8-9 πόσο έγραψα. Άρη μάδι δεν τρέπεσαι, στούρνο. Στουρνάρι τελείως. Ναι, αλλά πρόσεχα δεις, ο μπαμπάς μου έχει λεφτά και με έστειλε σε κολέγιο. Ε, άρα πάει τέλος, σαν να μην έγινε. Λοιπόν, άκυρο, ανακαλώ το στούρνος. Αριστεία ή αχρηστεία. Αριστεία, ανακαλώ το στούρνος. Ανακαλώ το στούρνος, ξέρεις τώρα οι μπάτς δεν θα μπαίνουν μόνο στις καταλήψεις να βγάζουν έξω τις καταλήψεις. Σωστά. Ή στα υπόγεια της ΑΣΟΕ. Θα μπαίνουν και στους πάνω ρόφους. Όχι μόνο στα υπόγεια της ΑΣΟΕ. Μιλήγαμε τα υπόγεια της ΑΣΟΕ, μην γίνει καμιά έκρηξη από αυτανάβλεξη. Αυτό λέω. Θα μπαίνει και στους πάνω ρόφους να βγάζει τους φοιτητές. Γρήγορα σε ιδιωτικό κολέγιο, τι είναι αυτά. Δεν μου λες, εκεί στα κολέγια τώρα είναι τα καθαρά, εκεί είναι διαλυσμένα, ξέρω εγώ και τα λοιπά, γι' αυτό. Ε, βέβαια. Ωραία, εντάξει. Για να ξέρω, δηλαδή όταν πάει να φοιτήσει ο άλλος, τι κρατάει, βιβλία, τετράδια και χλωρίνη, ας πούμε. Ναι, για να είναι καθαρά, ναι. Φασίνα και τα λοιπά. Μπράβο, ναι, βιβλία, τετράδια, χλωρίνη. Ενώ οι άλλοι κουβαλάνε βιβλία, τετράδια, μολότο. Μπουκάλι. Μπουκάλι. Ναι, άλλο μπουκάλι. Δηλαδή άλλο το μπουκάλι της χλωρίνης, άλλο της μπύρας. Η διαφορά στην ιδιωτική και στη δημόσια εκπαίδευση είναι το είδος του μπουκαλιού. Χλωρίνη και ξεσκονόπανο ή μπύρα και στουπί. Γεια σου, μου πάτρε τηλεφωνώ. Γεια σου, φίλε. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Πίσω από το πολύ χιούμορ που έχεις της κριτικής πραγματικότητας, κρύβεται κάποια στενοχώρια για τα κακώς κειμένα. Εμένα. Ναι. Ποια είναι τα κακώς κειμένα. Δεν ήξερες τη λέξη, έτσι την είπες. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Είχατε στείλει ένα mail στην κόρη μου για να έρθει να πάρει την πινακίδα της. Ναι, της την πήραμε. Ναι. Για παράνομο παρκάρισμα. Πού είχε παρκάρει, πού είχε πάει. Δεν είχε, είχε παρκάρει. Γιατί πήραμε την πινακίδα, κάνουμε συλλογή από πινακίδες. Εμένα άλλο μου είχε πει ότι είχε πιει, λέει, λιγάκι παραπάνω. Τι λιγάκι παραπάνω, τον πάτο της είχε πιει. Ωχ, Θεέ μου, αυτός ο γάμος μας τρέλανε. Ναι. Ο γάμος, σε ποιο γάμο ήτανε.
Αφήστε, μην το ψάχνετε. Τι μην το ψάχνω. Θα χωρίσουνε μετά από λίγο. Δεν το ξέρουνε. Τσάμπα τα λεφτά, τσάμπα οι δεξιώσεις, αφού τα ξέρουμε. Τέλος πάντων τώρα, για να ποτίζονται τα κοριτσόπουλα τα δικά μας να χάνουν τις πινακίδες. Λυπάμαι κιόλα για την κόρη σας. Μην το συζητάτε πόσο έχω στενοχωρηθεί από όλο αυτό. Έπιασε την Ανθοδέσμη. Όχι, δεν ήταν. Πάντρεψε μια φίλη της και. Ούτε καν. Έγινε χαμός. Ναι. Τι άλλο έγινε, μα δωμού κατάλαβα. Το λέτε έτσι, στενοχωρημένη σας ακούω. Είμαι στενοχωρημένη γιατί είχε πιει, είχε παρασυρθεί, είχε γίνει και με το πάει και μπαίνει μέσα στο. Δεν ήταν. Η απόσταση από το σπίτι είναι δύο στενά ακριβώς. Ναι. Και με το που μπήκε μέσα την πιάσανε. Δεν πειράζει όμως. Πώς δεν πειράζει. Μια λέω, ας της γίνει μάθημα. Να μην ξαναπαντρέψει. Αυτό. Να μην ξαναπαντρέψει. Αυτό να της γίνει μάθημα. Ήδη του χωρίσαν οι άλλοι. Δεν σας τα πάω εγώ. Να κάνουμε και επιστροφή δώρων. Τι τους πάντρεψε. Μήπως είναι και η κόρη σας λίγο κατεμόσαυρα. Δεν είναι, μωρέ. Είναι τόσο σοβαρό παιδί. Είναι σοβαρό παιδί. Δηλαδή έχω πάθει πλάκα με αυτό. Δεν πιστεύω. Έχω πάθει πλάκα και εγώ και η αδερφή τη. Ναι, δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω πάνω στο πιώμα τη τώρα. Μήπως έκανε τίποτα με το γαμπρό και αυτή τους χώρισε. Όχι, βέβαια. Α. Όχι, και μιλάμε για τέρμα ηθικό στοιχείο. Αυτό είχα ακούσει και εγώ εδώ στην αστυνομία, ότι είναι ηθικό κορίτσι. Μου το λέγανε όλα τα όργανα από τις τάξεις. Πολύ καλό παιδί. Μου το είπαν όλα τα παιδιά. Στο τμήμα μου το είπαν όλοι. Δηλαδή και εκείνος που τις πήρε τις πινακίδες, μου είπε ότι είναι το καλύτερο κορίτσι. Το καλύτερο κορίτσι, δηλαδή δεν τον άφησε καθόλου παραπονεμένο. Ούτε να λερώσει, ούτε τίποτα. Μεγαλύτερη ψυχούλα. Αλλά δεν κατάφερε και πολλά, δεν κατάφερε. Τις πήραμε τις πινακίδες. Καταλαβαίνετε και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο. Εννοείται, όχι, δεν κατηγορώ εσάς. Ίσα-ίσα μαζί τους τα βάζουμε ακόμα. Και η μισή αστυνομία, να καταλάβετε, που χάθηκε. Δηλαδή ούτε ένα like στο Facebook. Τέλος πάντων. Κατάλαβα, λοιπόν, δεν είναι έτοιμες οι πινακίδες ακόμα. Πείτε τις να περάσει από το τμήμα, γιατί έχουν μείνει κάτι υπόλοιπα. Ωραία, από το τμήμα από εκεί είχε περάσει καθόλου. Δεν ξέρω ποιο τμήμα είναι. Πού είστε εσείς τώρα, ποια περιοχή είστε? Καλυθέα. Ναι, από την Τροχαία Αθηνών. Από την Τροχαία Αθηνών. Ναι. Νυφάλια αυτή, μην έρθει πιωμένη πάλι. Νυφάλια. Καλοζερπίνη, τώρα δεν ξέρω πώς τη βγήκε. Το καταλάβαμε ότι δεν πίνει, μου το είπε και το όργανο. Αλλά να έρθει από εδώ και θα τακτοποιήσουμε το θέμα της πινακίδας. Θα το δούμε τέλος πάντων. Μην έρθει σαν καλόγρη αντιμένη. Όχι καλά. Αυτό λέω. Λίγο κάπως να βοηθηθεί η κατάσταση. Όπα, εντάξει, λοιπόν. Ωραία. Πόσο χρονών είναι? Είναι 35. Είναι παντρεμένη? Όχι. Πού να παντρευτεί με αυτή τη συμπεριφορά? Κατάλαβα. Όχι καλέ, δεν είναι αυτό. Η συμπεριφορά μια χαρά είναι. Ναι, ναι, ναι. Και το όργανο το ίδιο μου είπε. Λοιπόν, κατάλαβα. Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα. Εντάξει και εγώ. Γεια. Γεια σας. Γέρεσες. Πού ήμουνα? Έλα, φίλε μου, δεν πήρα πριν και μου λέει και μια κοπέλα που μπορείτε να τον πάρετε σε λίγο. Δεν ξέρω, την πασπάτευε στη μικρούλα, δεν ξέρω. Πάσωμα, έκανα φάσωμα. Μην το βγάλει στον αέρα αυτό, δεν θέλω να θίξω οικογένειε κτλ. Όχι, δεν πειράζει, το ξέρει και η οικογένειά του, έχουμε ενημερώσει. Εγώ, άμα φασώνω, το λέω και στην οικογένεια, δεν το κάνω έτσι. Γνωστό Μερακλή. Ένα που ξέχασα τι ήθελα να πω τώρα. Α, για το Δραγασάκι, λέει, τώρα τι κάνουμε που είμαστε μόνοι. Λέει μου, Δραγασάκι, συγγνώμη τώρα που θα σου πω. Αν έχει το λαό μαζί σου, δεν είσαι ποτέ μόνο. Προφανώς αυτοί δεν είχαν τον λαό μαζί τους. Δεν ξέρω. Τον είχαν, αλλά τους πούλησε ο λαός. Ο λαός θέλει άρα. Αυτό είναι. Σωστό. Άντε, φιλιά. Νι. Δηλαδή. Μπαλούρδο. Εσύ. Μπαλούρδο από τα φθινιάρικα γερμανικά σούπερ μάρκετ. Τώρα που παιδεύει ο νόμος με τα κολέγια, θα πάμε να γίνουμε κι εμείς δάσκαλοι. Να γίνεται, γιατί οι δάσκαλοι που έχουμε είναι για τον Μπέο. Ναι, και θα πάμε εκεί στην Πάτμο να πιάσουμε κάτι αριστερούς δάσκαλους που μιλάνε για την. Τι αριστερούς, αγάπη μου, λέει ο καθένας ότι είναι αριστερός και επειδή το λέει είναι, παράτα μας. Εγώ είμαι εγώ. Ναι, ναι, εσύ, για σένα λέω. Έλα, πούλο. Να σου πω κάτι. Ποιος είναι υπουργός ανάπτυξης? Υπανάπτυξης, ξέρω, ο Μπουμπούκος. Μπουμπούκος. Ανάπτυξης δεν υπάρχει αυτό. Υπανάπτυξης είναι το σωστό και είναι ο Μπουμπούκος. Μπράβο, επειδή άκουσα 32 Κυριακές θα ανοίγουν τα μεγάλα μαγαζιά, να παραγγείλει πολλά ταβλή στα μικρά μαγαζιά και στα ταξί στις πιάτσες, να τους δίνει ταβλή να περνάνε την ώρα. Γιατί δεν έχει ανάπτυξη τα ταξί? Άμα δεν έχετε δουλειά, να σας πουλήσει σε ιδιώτη, να τελειώνουμε. Μπράβο, έτσι, μπράβο. Και τα μικρά μαγαζιά, ταβλάκι, παιδιά, τώρα ανεβαίνει και το εύχα, εντάξει, πάρτε. Τα βλάκι να μάθετε τουλάχιστον πλακωτό. Αποστολή, ξέχασες να γράψεις κάτι. Ξέχασες να γράψεις την ομιλία της Μπενάκη. Να τη βγάζεις τακτικά μια φορά την εβδομάδα, να μην την ξεχνάνε όλοι αυτοί που πήγανε και ψηφίσανε αυτούς που τους καταστρέφουνε. Γεια σας. Γεια σας. Τα παραπολιτικά δεν πήρα, ή λάθος? Όχι, τα ίδια, παρακαλώ. Α, λέει, συγγνώμη, λάθος σας. Όχι, σωστά είναι.
Επειδή αποστολή μου πόνεσε η ψυχή μου με τους εφοπλιστές με τόσα λεφτά που δώσανε, να μην πάνε χαμένα, θα πρότεινα να μην φτιάξουν τουαλέτες. Θέλει καθαρίστριες, απολύουν καθαρίστριες, ξαναπαίρνουν καθαρίστριες. Δεν τα πάρουν πάμπερ. Έχουν και καλή ιστορία τα πάμπερ. Ξέρεις πόσα πάμπερ μπορούμε να πάρουμε και να μείνουν από το να φτιάχνουμε τουαλέτες και κλείνω σέντονα και μαξιλάρια κτλ. Θα πρότεινα λοιπόν για να μην πάνε χαμένα τα λεφτά των ανθρώπων, μια και να τα δώσουν, να τα πάρουν πάμπερ, να βάζουν πάμπερ στους ανθρώπους και να κάνουν τη δουλειά τους. Κάμα τελικά τους περισσεύουν, μπορεί να κρύβουν και τίποτα μέσα. Έχουμε καλή ιστορία σε αυτό. Επειδή ο Θήμιος έχει πει πολλές φορές ότι μπορούμε να λέμε σε σένα τις αμαρτίες μας, θέλω να το πω σε σένα να με βοηθήσεις ή να πάω στον παπά της ενορίας μου. Τον παπά της ενορίας σου. Ή στον Νίκο τον παπά. Μπορεί να πας και στον Νίκο τον παπά. Α, ναι, σωστό κι αυτό. Ίδιο παπά πουλάει κι αυτός. Ναι, άκου τώρα, Αποστόλη. Η αμαρτία μου είναι ότι ψηφίζω κουκουέρεση πάρα πολλά χρόνια. Γιατί ρε φίλε, τι συνέβη. Εντάξει τώρα. Δύσκολα παιδικά χρόνια. Από τα παιδικά μου, από τα 18 μου, το θυμάμαι ξέχαστα, ρε γάμο. Από τα 18 κιόλας. Από τα 18, όχι από το 18. Ναι, ναι. Και επειδή έχει πει ο Θήμιος πολλές φορές, ρε παιδί μου, ότι μπορούμε να σε παίρνουμε και να σου λέμε τις αμαρτίες. Ναι, λέει και αυτός κάτι μαλακίες. Έλα, ρε, άστο το Θήμιο, είναι καλό κοπέλι. Mm-hmm. Λοιπόν, τι θα κάνω, θα το πω σε σένα ή να πάω και στον παπά. Στον παπά, στον Νίκο. Στον παπά, τον Νίκο, ε. Ναι. Είσαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος. Ναι, δεν ξέρω, ρε γαμότο, δεν ξέρω. Και ένα δεύτερο. Πλησιάζουν οι μέρες, παιδιά. Σάββατο 1 Φεβρουαρίου, νυν και αΐ, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17, Ηράκλειο. Απέναντι από το μητέρα. Όχι τη μητέρα, από το μητέρα.